λιμάνι επέστρεψε στην πόλη και η πόλη το γιόρτασε δε όντως. Η ανάπλαση της πρώτης προβλήτας ολοκληρώθηκε και γι' αυτό το λόγο στήθηκε μια όμορφη γιορτή με μουσική, οικαστικές δράσεις και δραστηριότητες για παιδιά, στην οποία συμμετείχαν πολλοί Θεσσαλονικείς. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης τόνισε ότι οι πολίτες μπορούν πλέον να δουν το λιμάνι αλλιώς και να μάθουν την ιστορία του. Έχουμε ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε, ένα έργο που πλέον δίνεται στους πολίτες αυτής της πόλης η χρήση του και η χαρά όλων μας και η προσωπική και των εργαζόμενων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι μεγάλη. Ένας δημόσιος χώρος πλέον αναπλάστηκε με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα του τοπίου και γίνεται χώρος αναψυχής και πολιτισμού και επισκέψιμος από όλους τους πολίτες της πόλης μας. Η συντριπτική πλειοψηφία, και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω γι' αυτό, είναι ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον τρόπο που έγινε η ανάπλαση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε ενεργά στη γιορτή, καθώς στους υπαίθριους χώρους έπαιζε η Φιλαρμονική, ενώ και η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου έπαιξε στο εντευκτήριο. Ήταν η πρώτη μέρα που ανοίγουν οι πύλες του λιμανιού για όλους τους δημότες και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε την ανάπλαση που έχει γίνει, που είναι πάρα πολύ όμορφη εδώ πέρα, και ο Δήμος έχει συμμετοχή σε όλη αυτή τη γιορτή με τα μουσικά του σχήματα. Ο χώρος εδώ είναι πολύ ωραίος δηλαδή για τους πολίτες, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ ωραίος, είναι η συνέχεια της βόλτας από την παραλία και είναι κάτι που εμείς το έχουμε θέσει σαν στόχο. Σιγά σιγά το λιμάνι να γίνει πόλος πολιτισμού και αναψυχής για τους δημότες, να είναι μια συνέχεια της πόλης. Οι Λιλιπούτοι, οι φίλοι του λιμανιού, είχαν την τιμητική τους, καθώς στελέχη των βρεφών υπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου βρέθηκαν στο εντευκτήριο και οργάνωσαν δράσεις για τα παιδιά. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε με εκδηλώσεις όπως εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, τα κορίτσια από τους βρεφών υπιακούς σταθμούς και ο Άγιος Βασίλης. Φέραμε το πνεύμα των Χριστουγέννων. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, όλα τα κορίτσια που συμμετείχαν και ο Άγιος Βασίλης επαναλαμβάνω και τα παιδάκια, όχι μόνο παιδάκια από τους βρεφονιπιακούς αλλά και γενικά παιδάκια που εισέρευσαν στο λιμανιού, παίξαν, κάναν χειροτεχνίες, ακούσανε παραμυθάκια, πήγαν τους στη συνέχεια αυτά τα οποία κατασκευάσανε και μάλιστα επειδή είναι και μέσα στο πνεύμα της εποχής και είναι κάτι που εκ των πραγμάτων το ενισχύουμε και όλες μέσα και από την εκπαίδευση που δίνεται από τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν του ότι μαθαίνω να μοιράζομαι, τα παιδάκια αυτά φέρανε και παιχνίδια που δεν παίζουν άλλο μαζί τους για να μπορέσουν να τα δώσουν σε παιδάκια άλλα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορούν εύκολα να έχουν παιχνιδάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ήρθαμε με τα παιδιά να ζωγραφίσουν. Έχει και... Έχει και φιλανθρωπικούς σκοπούς δίπλα, φέραμε βιβλία, παλιά ρούχα και παιχνίδια των παιδιών. Τα ίδια τα παιδιά διάλεξαν τι θέλαν να χαρίσουν, ώστε να πάνε σε άλλα παιδάκια χρήσιμα. Όλος ο χώρος εδώ έχει διαμορφωθεί πάρα πολύ ωραία, οι αποθήκες όλες. Είναι χώρος κατάλληλος να έρθεις με τα παιδιά και να κάνεις διάφορα. Οι πολίτες που επισκέφτηκαν τους χώρους του λιμανιού εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανάπλαση της πρώτης προβλήτας. Πώς σας φάνηκε η ανάπλαση που έγινε πάρα εδώ? Πολύ ωραίο. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια. Ωραίος έχει γίνει ο χώρος. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Μόλις παρακολουθήσαμε μια τέτοια εκδήλωση, οι παιδιά του κρατικού οδείου παίξανε κάποια κομμάτια. Πιστεύετε ότι είναι πλέον πιο φιλικός προς τους πολίτες? Φυσικά. Χρόνια πολλά! Είναι πολύ όμορφη η περιοχή. Έχει γίνει πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη. Συγχαρητήρια. Ωραία, ωραία. Όταν δεν έχει πολύ αέρας είναι καλό. Είναι μια χαρούμενη έτσι, ας πούμε, παρένθεση και ανάσα, ξέρω εγώ, στο πλαίσιο της μεγάλης κρίσης. Στους χώρους της πρώτης προβλήτας πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίες για το λιμάνι. Έγιναν ξεναγήσεις στα μουσεία κινηματογράφου και σύγχρονης τέχνης, ενώ το Ολυμπιακό Μουσείο οργάνωσε στους χώρους του Αντιλιοστασίου την έκθεση ναυταθλητισμού για παιδιά 5 έως 12 ετών. Στη γιορτή συμμετείχε και το Κρατικό Οδείο, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Μουσείο Φωτογραφίας, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Ολυμπιακό Μουσείο.